Όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε σε μια στιγμή που όλες οι δυνάμεις της περιφέρειας έχουν πέσει στη μάχη με την λάσπη, με τους τόνους λάσπης που έχουν καλύψει ολόκληρη εδώ την περιοχή από τα πολιτικά μέχρι και το Μπούρτζι στο οποίο βρισκόμαστε αυτήν την ώρα, και κάνοντας μια ψύχρεμη, έτσι βλέποντας ψύχρεμα λίγο τα πράγματα, αναρωτιέται κανείς πως δεν θρηνήσαμε πολύ περισσότερα θύματα, γιατί όλη αυτή η περιοχή μοιράζεται τα νερά. Καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει και ένταση στους πολίτες, διότι δίνουν πραγματικά μία μάχη με επιβίωσης, διότι υπάρχουν εκατοντάδες οικογένειες, περίπου στα 600 σπίτια είναι μη κατοικήσιμα πλέον στο Μπούρτζι. Υπάρχουν δεκάδες οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν καν να μπουν στα ισόγεια των σπιτιών τους, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Φεύγει ο κόσμος, αυτό μας λένε τώρα, ότι αφήνουν τα πάντα και φεύγουν, διότι βλέπουν ότι καθυστερείται μια διαδικασία που θα πάρει αρκετό χρονικό διάστημα. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, ο λιλάντας ποταμός με την υπερχείλησή του, με το νερό να ξεπερνάει τα 2 μέτρα, τη λάσπη να ξεπερνάει αυτή τη στιγμή το μισό μέτρο, να έχει σκεπάσει τα πάντα, να υπάρχουν χιλιάδες ενδεχομένως των υφερτών υλικών, με τις οικογένειες πραγματικά να μην ξέρουν τι να κάνουν. Φιλοξενήθηκαν οι άνθρωποι, τουλάχιστον εδώ από τον Μπούρτζι, χθες σε ξενοδοχεία στη Χαλκίδα. Να δούμε εδώ τι γίνεται. Βλέπετε ποια είναι η κατάσταση. Μαζεύονται συγγενείς και φίλοι και προσπαθούν με φτιάρια να δώσουν μάχη. Εδώ είμαστε, η λάσπη έφτασε πάνω στο σπίτι σας τουλάχιστον 1 μέτρο από ό,τι βλέπουμε εδώ. Πείτε μας λίγο για την κατάσταση, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Το 2000 είχαμε πάθει ακριβώς την ίδια ζημιά και λέγαμε ότι είχαμε πάθει ζημιά. Και ήταν τότε λάσπη. Το 2020 μιλάμε τώρα για κυβικά λάσπης που τέτοιο πράγμα δεν είχαμε φανταστεί. Η ζημιά είναι μεγάλη, 5 αυτοκίνητα στη θάλασσα, 2 μηχανές. Τα σπίτια μέσα έχουν πλημμυρίσει, όπως βλέπετε, οικιακές συσκευές και τα πάντα άχρηστα. Ο Λιπτικός θα μπορεί να δείξει πώς είναι τα πράγματα, τα καταγράφει και είναι αδιάψευτος μάρτυρας. Είναι εδώ η πυροσβεστική υπηρεσία. Να σας πω ότι οι εκκλήσεις και οι συνεχείς εκκλήσεις των κατοίκων εδώ για απάντηση των υδάτων πολλές φορές φέρνουν και προστριβές, διότι όλοι θέλουν πολύ γρήγορα να ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών, διότι δεν έχουν χάσει τεράστιες περιουσίες, έχουν χάσει τις κοσκευή τους, έχουν χάσει τα επιπλά τους οι άνθρωποι, δεν έχουν πού να κοιμηθούν και θέλουν γρήγορα να καθαρίσουν το χώρο ώστε να μπορέσουν και πάλι να κατοικήσουν. Αυτό όμως θα πάρει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως έχουμε δει και άλλες φορές σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν, καλύπτοντας το ρεπορτάζ, και καταλαβαίνω ότι υπομονή δεν υπάρχει σε αυτές τις καταστάσεις, ειδικά όταν έχουν υποστεί μια τέτοια ταλαιπωρία και έχουν γλιτώσει σε ένα αποφθάγμα τη ζωή τους και θρηνούν ήδη εδώ στην περιοχή τους 2 νεκρούς, 7 συνολικά. Θυμίζω σε όλη αυτή την περιπέτεια της φωνικής κακοκαιρίας που έπληξε εδώ την περιοχή της Εύβοιας από τα πολιτικά μέχρι περνώντας από τη Χαλκίδα στο Βασιλικό και εδώ που βρισκόμαστε στο Μπούρτζι. Να δείτε απέναντι, γιατί είναι χαρακτηριστικό, να δούμε λίγο και τι γίνεται με αυτό που λέμε εθελοντισμό και αυτό που συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις και είναι πάρα πολύ θετικό, να βοηθούμε όλοι τους συνανθρώπους μας. Αυτό που βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή είναι... Αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά αρκετοί φίλοι του ιδιοκτήτη εδώ αυτής της κατοικίας που έχουν έρθει να τον βοηθήσουν για να μπορέσει να διώξει, να αποσύρει τους τόνους λάσπης που έχουν πλέξει την κατοικία του, και είναι από τα πολύ θετικά παραδείγματα που πρέπει ενδεχομένως να ακολουθούμε όλοι. Όλοι μαζεύτηκαν να σας βοηθήσουν και αυτό είναι πολύ, πολύ, πολύ καλό ως γεγονός. Είναι καλό γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν στον Ενωμένο Λαό του Ιεχωβά, στην παγκόσμια οικογένεια. Και αυτό είναι θετικό, δεν το συζητώ. Είναι μια απόσπαση. Και γνωριζόμαστε το όχι, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι πάρα πολύ καλό να βοηθάς τον συνάνθρωπο, καλά λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δείτε πάντα τις εικόνες που μεταφέρουμε εδώ από το Μπούρτζι.